Είναι κοντά μας η Μαρία Κτιστάκη. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα. Δεν είναι και πολύ καιρός που τα λέγαμε ξανά. Όχι, η αλήθεια είναι ότι δεν είναι. Ως υποψήφιο ευρωβουλευτής τότε σε ευρωεκλογές τα είπαμε. Αλήθεια, να ξεκινήσουμε από εκεί. Ευρωεκλογές και βουλευτικές μέσα σε ένα μήνα, ένα και κάτι. Τα ποσοστά που λάβατε ως οργάνωση πανελλαδικά ήταν αναμενόμενα? Είμαστε μια μικρή οργάνωση. Δεν είναι και πολλά τα χρόνια που κατεβαίνουμε έτσι στο στίβο των εκλογικών, να το πω. Όπως είχα πει και την προηγούμενη φορά, με προοπτική περισσότερο να αναδείξουμε το πρόγραμμά μας και όχι γιατί πιστεύουμε στις εκλογικές διαδικασίες και στις εκλογές. Mm-hmm. Νομίζω ότι είμαστε από τα ελάχιστα κόμματα της αριστεράς, τα οποία πολλαπλασίασαν τους ψήφους τους. Δηλαδή που πήγαμε σημαίνει... πολύ καλά. Δηλαδή mm-hmm. που σημαίνει ότι δεν φτάσαμε βέβαια κάποιο ποσοστό που να αξιόλογο. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά, περίπου διπλασιάστηκαν οι ψήφοι που παίρναμε. Φτάσαμε mm-hmm. γύρω στις 5.000 ψήφους. Θα μου πεις τώρα τι είναι οι 5.000 ψήφοι. Για μας είναι πολύ σημαντικό, πρώτα-πρώτα ξαναλέω, γιατί είμαστε μια πολύ μικρή οργάνωση. Είμαστε εστιασμένοι, υπάρχουν δηλαδή άνθρωποι της ΟΚΔΕ σε λίγα σημεία της Ελλάδας, να το πω έτσι. Mm-hmm. Εκεί που έχουμε δώσει βάρος όλο το προηγούμενο διάστημα και γι' αυτό πιστεύουμε ότι υπήρξε και αυτή η ανταπόκριση, είναι να συμμετέχουμε στους αγώνες, να οργανώνουμε αγώνες, να προσπαθούμε να οργανώσουμε τον κόσμο εκεί όπου βρίσκεται για να παλέψει για τα δικαιώματά του, είτε πρόκειται για χώρους δουλειάς, είτε πρόκειται για πανεπιστήμια, γειτονιές κτλ. Όπως έχουμε ζήσει και εδώ στην περιοχή μας, όπου συμμετείχα εγώ που υπάρχω από την οργάνωση αυτή, mm-hmm. Στους αγώνες που έχουν γίνει και για το νοσοκομείο και το επόμενο διάστημα, έτσι, για τα ζητήματα που προκύψαν στην περιοχή μας. Mm-hmm. Όπως είναι άλλοι σύντροφοι οι οποίοι συμμετέχουν και πρωτοστατούν στο στήσιμο του σωματείου που έχει δημιουργηθεί τώρα για τους ντιλιβεράδες. Τέλος πάντων, στο σωματείο για τους ανθρώπους που δουλεύουν στα φροντιστήρια στη Θεσσαλονίκη που έχουμε τέτοια δύναμη κτλ. Νομίζω δηλαδή ότι ήταν μια ανταπόκριση του κόσμου που μας έχει δει πώς κινούμαστε μέσα στο κίνημα και μάλιστα σε μια περίοδο με τόσο πεσμένο το ηθικό και την αγωνιστικότητα που είδαμε το προηγούμενο διάστημα. Ήταν μια ανταπόκριση, μας ψήφισε και μας έδωσε έτσι κουράγιο και δύναμη να συνεχίσουμε. Ωραία. Σε αυτό το πήρατε δρόμο. Πήρατε λοιπόν από εκεί θάρρος, πήρατε δύναμη, θάρρος εννοώ για τη συνέχεια, έτσι, και δύναμη για να συνεχίσετε και για τις βουλευτικές εκλογές βεβαίως. Ως οργάνωση είστε παρούσα, έτσι, κατεβαίνετε στις βουλευτικές εκλογές. Διαβάζω στο διακύβευμα ότι, και μάλιστα μιλάτε χαρακτηριστικά για το κλείσιμο της καταστροφικής τετραετίας του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν θα σας ζητήσω να κάνουμε συγκρίσεις με τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ που παλιότερα έχουν κυβερνήσει. Δεν, ναι, ναι. Αλλά το τελευταίο διάστημα, θα μου πείτε για λόγους προεκλογικούς φυσικά, είδαμε το ΣΥΡΙΖΑ να έχει στηρίξει κάποια κοινωνικά στρώματα με διάφορους τρόπους στήριξης. Για παράδειγμα, αυτή την επιπλέον σύνταξη, εγώ δεν θα την ονομάσω 13η, επιδότηση νοικίου και κάποια άλλα επιδόματα. Αυτά θεωρείτε ότι τα έκανε καθαρά προεκλογικά να κερδίσει και έδαφος? Ναι. Γιατί μιλάτε για καταστροφική λοιπόν τετραετία? Να πω, σίγουρα τα έκανε καθαρά προεκλογικά. Επίσης ήταν ένα κομμάτι της πολιτικής που εφάρμοσε ο ΣΥΡΙΖΑ προκειμένου να μπορέσει να περάσει, να επιβάλλει το τρίτο μνημόνιο, το οποίο είναι δικό του μνημόνιο. Το έφερε αυτός και είναι το χειρότερο από όλα τα μνημόνια. Και τα προηγούμενα εξυπηρέτησε, εφάρμοσε, και το δικό του το τρίτο πιστά. Ένα μέρος λοιπόν της πολιτικής που χρησιμοποίησε για να μπορέσει να περάσει τα μέτρα του μνημονίου, mm-hmm. για τα οποία θα πούμε κάποια πράγματα μετά αν θέλεις, mm-hmm. Ήταν αυτή η επιδοματική πολιτική. Ναι. Δηλαδή, αντί να υπάρχουν πραγματικές αυξήσεις, αντί να υπάρχουν πραγματικά εργασιακά δικαιώματα, αντί να στηριχθεί η ασφάλιση και το κράτος πρόνοιας, επί της ουσίας διάλεξε να κρατήσει προσδεμένο ένα κόσμο στην πολιτική του και στην υποταγή στα μνημόνια μέσα από αυτή την επιδοματική πολιτική, εν είδη φιλοδορήματος δηλαδή. Για να συνεχίσεις να παίρνεις το φιλοδόρημα, σου δίνω ένα ψυχουλάκι, στα παίρνω βέβαια από πίσω με πολλούς άλλους τρόπους. Ήταν ένα κομμάτι της πολιτικής του. Με αυτό το, πώς να το πούμε, πώς να σας το πω, το αντίδωρο, να το πω έτσι, με αυτό mm-hmm. το δέλεαρ, mm-hmm.
πέρασε από τους χειρότερους αντισυνδικαλιστικούς και αντιεργασιακούς νόμους που υπάρχουν, χειρότερους ακόμα και από την Νέα Δημοκρατία, τους προηγούμενους, δεν μπορεί πια να κάνει ο κόσμος απεργία. Βγαίνει και παρουσιάζει ότι έχει επαναφέρει τις συλλογικές συμβάσεις, αλλά οι όροι που βάζουν για να μπορέσουν να υπογραφούν οι συλλογικές συμβάσεις είναι απλησίαστοι. Δεν μπορούν στην πραγματικότητα να υπογραφούν συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Και πολλά άλλα τέτοια παρόμοια πράγματα. Επίσης να πω ότι οι συντάξεις τις οποίες υποτίθεται κάτι έδωσε τώρα και η μισθή που κάτι έδωσε και υπόσχεται ότι θα δώσει και κάτι παραπάνω, ούτε πλησιάζουν τα επίπεδα που υπήρχαν προ-κρίσης. Δεν συγκρίνονται δηλαδή. Και επίσης, για να μην αρχίσω τώρα να απαριθμώ τα στραβά και τα τέτοια του ΣΥΡΙΖΑ, μπορώ να σας πω όμως τι έχει ψηφίσει ότι θα συμβεί από τις 8 του μήνα και μετά. Μπορώ να σας πω ότι σύμφωνα με το μεσοπρόθεσμο που κατέθεσε και με τα μέτρα που έχουν συμφωνηθεί ότι θα εφαρμοστούν το επόμενο διάστημα, διότι θα εφαρμόσει μνημόνια, όπως και αυτός, όπως και ο Μητσοτάκης και οποιοδήποτε. Όχι, δεν αλλάζουμε τα μνημόνια. Ότι θα έρθει, ναι. Θεωρείτε ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη ενδεχομένως θα εφαρμόσει ακριβώς τα ίδια. Να εδραιώσει αυτά που ο ΣΥΡΙΖΑ έχει βέβαια ξεκινήσει και έχει ψηφίσει. Ναι, δεν υπάρχει παραμικρή αμφιβολία. Βέβαια, αυτός τα λέει κιόλας, τα λέει και λίγο πιο εξόφθαλμα από ό,τι τα λέει ο Τσίπρας. Παρ' όλα αυτά, αυτό που έχουν ψηφίσει και θα εφαρμόσουν είναι πρώτα-πρώτα ότι μέσα στην επόμενη τετραετία πρέπει να δώσουμε 45 δις σε φόρους. Μέσα στην επόμενη τετραετία. Σημαίνει, έχουν ψηφίσει και πρέπει να το κάνουμε αυτά τα πλεονάσματα που είναι από 4,2 μέχρι 4,7% το επόμενο διάστημα και μέχρι το 60. Και από τη στιγμή που το χρέος δεν μειώνεται, θα συνεχίσει αυτό το πράγμα, αυτή η αφέμαξη μέσω των πλεονασμάτων να υπάρχει και να διευρύνεται. Έχουν ψηφίσει ότι θα έχουμε μειώσεις στις δημόσιες δαπάνες, υγεία, παιδεία, πρόνοια κτλ. Γύρω στο 10% τα επόμενα χρόνια. Αυτά είναι ψηφισμένα, είναι κομμάτια του μεσοπρόθεσμου, έτσι. Έχουν ψηφίσει ότι οι συντάξεις μέσα στα επόμενα, μέχρι το 22 δεν είμαι σίγουρη όμως για την ψέματα, μέχρι το 70 θα πρέπει να κατέβουν ένα δις κάτω. Να δίνουμε ένα δις λιγότερες συντάξεις, σιγά σιγά δηλαδή, που ήδη έχουν φτάσει στο σημείο που έχουν φτάσει οι συντάξεις, να μειωθούν. Άρα οι μειώσεις περί φορολογίας, φόρων γενικότερα και τα λοιπά, όλα αυτά να μην τα πράγματα, πιστέψουμε, όλα αυτά τα πράγματα σκοπεύουν, δηλαδή και της αποπληρωμής του χρέους, ναι, και τα πλεονάσματα που έχουν πει, από τη μία μεριά που θα τα πάρουν θα είναι από την αύξηση της φορολογίας, με διάφορους τρόπους, και από την άλλη πλευρά θα είναι με τη μείωση από τη μείωση του κράτους. Αυτό μείωση του κράτους που το λέει και ο Μητσοτάκης και το διαφημίζει, σημαίνει λιγότερη υγεία, λιγότερη παιδεία, χειρότερα νοσοκομεία, μικρότερη πρόνοια. Αυτά τα πράγματα είναι. Αυτά είναι ψηφισμένα. Μάλιστα. Να θυμίσω επίσης ότι έχουν δεσμεύσει τη δημόσια περιουσία, δηλαδή λιμάνια, αεροδρόμια, ό,τι υποδομή έχει η χώρα, θάλασσες, βουνά κτλ. Τα έχουν δεσμεύσει στο υπερταμείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέχρι το 2090. Και έχουν ψηφίσει ότι θα είμαστε απόλυτα πιστοί στα μέτρα που έχουν ψηφίσει με τα μνημόνια μέχρι το 2060 και ξαναλέω και μετά, γιατί το χρέος δεν μειώνεται, το χρέος αυξάνεται. Ξεκινήσαμε με 120% του ΕΕΠ και έχουμε φτάσει στο 182% του ΕΕΠ. Δηλαδή η πραγματικότητα είναι ξεκάθαρα, λέει ξεκάθαρα ότι αυτά που λένε και η μεν και η δε είναι ψέματα. Ο Μητσοτάκης βέβαια έχει πει και για αυτά η μέρη εργασία, έχει πει και για κατάργηση των δώρων, βέβαια του ξέφυγε, αλλά ξέρετε ότι του ξέφυγε γιατί ήθελε να αρχίσει να καλλιεργεί το έδαφος για το τι πρόκειται να γίνει. Τα μόνα πράγματα που έχει πει με σαφήνεια, ούτε για κόκκινα δάνεια λέει, τίποτα δεν λέει. Τα μόνα πράγματα που λέει με σαφήνεια είναι ότι θα κάνει φοροελαφρύνσεις και δεν εννοεί στον κάθε καταστηματάρχη μικρομεσαίο, εννοεί στο μεγάλο κεφάλαιο. Έχει ήδη μιλήσει για φορολογικές αποσβέσεις, που σημαίνει ότι θα μειώσει τη φορολογία. Έχει ήδη πει ότι θα δώσει κίνητρα, όπως το έδωσε και ο ΣΥΡΙΖΑ βέβαια. Μια σειρά κίνητρα έχει δώσει, μέχρι που επιδοτεί και την ανεργία. Επιδοτεί τους κεφαλαιούχους για να προσλαμβάνουν εργαζόμενους και μετά τους πετάνε πάλι στον δρόμο. Όλα αυτά τα πράγματα είναι αυτά που θα έχουμε μπροστά μας την επόμενη μέρα. Οπότε εμείς αυτό που καλούμε τον κόσμο να κάνει είναι να κλείσει τα αυτιά του σε αυτό το τεχνητό δίλημα που μπαίνει. Πάνω και από τη μία και από την άλλη. Να ρωτήσω το εξής. Γιατί σίγουρα καλείται όλο το λαστιώτικο λαό
όσοι θέλουν και όπως το είπατε μόλις τώρα να κλείσει τα αυτιά του σε όλα αυτά που ακούει το τελευταίο διάστημα ξανά, να στηρίξουν την οργάνωση που και εσείς εκπροσωπείτε εδώ στο Λασίθι. Άρα, κυρία Κτεστάκη, θεωρείτε ότι η ψήφος στην ΟΚΔΕ θα είναι μία ψήφος που θα δηλώσει διαμαρτυρία στα κόμματα που μας έχουν κυβερνήσει όλα αυτά τα χρόνια? Γιατί βλέπω ότι μια χαρά πάτε στον αντιπολιτευτικό λόγο, έτσι, γνωρίζοντας τι έχουμε περάσει όλα αυτά τα χρόνια. Εμείς, όχι, δεν θα είναι απλώς μια ψήφος διαμαρτυρίας. Εμείς θεωρούμε ότι η ψήφος στην ΟΚΔΕ είναι μια, το λένε βέβαια όλοι, χρήσιμη ψήφος, με την έννοια του ότι όχι μονάχα στηρίζει, ας το πω έτσι, τη φωνή κάποιων ανθρώπων οι οποίοι παλεύουν μέσα στο κίνημα να αναπτύξουν τους αγώνες και να... υπάρχουν δικαιώματα στους εργαζόμενους στα λαϊκά στρώματα κτλ. Αλλά γιατί έχουμε ένα πρόγραμμα το οποίο θεωρούμε ότι είναι το μόνο πρόγραμμα που μπορεί να μας βγάλει από την κρίση αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, θεωρούμε ότι καμία από τις σίγουρα τις μνημονιακές δυνάμεις που υπάρχουν αυτή τη στιγμή, είτε τις δύο μεγάλες που κονταροχτυπιούνται, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Δημοκρατία, ούτε όμως και τις υπόλοιπες οι οποίες ευελπιστούν ότι θα μπορέσουν με έναν τρόπο να προσκοληθούν στην επόμενη κυβέρνηση, καμιά λοιπόν από αυτές τις δυνάμεις δεν έχει τη λύση στη σημερινή κατάσταση και στο σημερινό αδιέξοδο. Η λύση πρέπει να είναι ριζοσπαστική και πρέπει να είναι επαναστατική. Και εμείς πιστεύουμε ότι οι προτάσεις που έχουμε να δώσουμε στους εργαζόμενους, στην νεολαία, στους άνεργους, στον ελληνικό λαό, είναι προτάσεις που οδηγούν σε μια τέτοια διέξοδο. Να ακούσουμε τις πιο σημαντικές αρχές που έχει η οργάνωση και για ποιους λόγους να κάνει αυτήν την εκλογική επιλογή ο κόσμος. Καταρχήν, να το ξαναπώ πριν ξεκινήσω για το πρόγραμμά μας, δεν είναι θέμα εκλογών. Είναι θέμα τι καλούμε τον κόσμο να κάνει από την επομένη των εκλογών. Οι εκλογές απλά είναι μια αφορμή για μας, γιατί δεν θεωρούμε ότι μέσα από το κοινοβούλιο μπορούμε να ανατρέψουμε τη σημερινή κατάσταση, ούτε μπορούμε να ανατρέψουμε αυτό το σύστημα, γιατί θεωρούμε ότι πρέπει να ανατραπεί το σύστημα για να υπάρξει μέλλον και για την Ελλάδα. Αλλά μέσα από τις κοινωνίες. Μέσα από τις ίδιες τις κοινωνίες, τους αγώνες των εργαζομένων και άλλες δομές κοινωνικές, το σοσιαλισμό. Γι' αυτό το πράγμα παλεύουμε. Εμείς λοιπόν θεωρούμε ότι αυτή τη στιγμή πρέπει να εφαρμοστεί ένα αντίστροφο μνημόνιο από αυτό που έχουν επιβάλει. Εμείς το ονομάζουμε πρόγραμμα σωτηρίας. Να επανέλθουν οι μισθοί σε επίπεδα που να μπορεί ο κόσμος να ζήσει από αυτούς τους μισθούς με αξιοπρέπεια. Οι συντάξεις το ίδιο. Να επανέλθουν δημοκρατικά και εργασιακά δικαιώματα έτσι ώστε να υπάρχουν ωράρια, άδειες, χώρος και χρόνος για να μπορεί ο κόσμος να ξεκουραστεί, να υπάρχει πλήρης απασχόληση. Όχι αυτή την κατάντια που βλέπουμε σήμερα που έχει διώξει όλο τον κόσμο, το νέο κόσμο στο εξωτερικό. Να καταργηθούν, να καταργηθεί αυτό το κράτος έκτακτης ανάγκης που στέλνει τις γιαγιάδες και τον κάθε καημένο που προσπαθεί με έναν τρόπο να βγάλει το ψωμί του στα δικαστήρια και την ίδια στιγμή αφήνει ασίδωτους να κάνουν ό,τι θέλουν, να δέρνουν τους εργαζόμενους τους, παραδείγματος χάρη που το έχουμε δει και αυτό τελευταία, να τους αφήνουν για μήνες απλήρωτους, να τους υποχρεώνουν να κάνουν υπερορίες χωρίς να πληρώνουν διάφορους τέλος πάντων επιχειρηματίες. Να καταργηθεί λοιπόν αυτό το κράτος έκτακτης ανάγκης και να ξεκινήσουμε μια αντίστροφη πορεία σε όλα τα επίπεδα, και στην οικονομία και σε κοινωνικό επίπεδο, παντού. Περιγράψατε για ένα κοινωνικό καθεστώς που όλοι θα θέλαμε, έτσι, και να σας πω και όμως και θεωρούμε ότι είναι η προϋποθέση για να γίνει. Για όλους το τελευταίο διάστημα το ακούμε. Εσείς γιατί το εγγυάστε αυτό? Δεν το εγγυόμαστε ότι θα το κάνουμε εμείς. Μπορούμε όμως να δείξουμε το δρόμο για να γίνει. Θεωρούμε ότι η προϋπόθεση για να γίνει αυτό είναι να διαγραφεί το χρέος. Να σταματήσει η Ελλάδα να πληρώνει προς τους τοκογλύφους και τους δανειστές της Ευρώπης. Κάθε ευρώ που δίνουμε εκεί φεύγει από την παιδεία, φεύγει από την υγεία, φεύγει από την πραγματική ελληνική οικονομία. Πρέπει να βγούμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όλες οι κατευθύνσεις που δίνει στην οικονομία μας η Ευρωπαϊκή Ένωση ωφελούν μονάχα τις μεγάλες τις δυνάμεις και κυρίως τη Γερμανία βέβαια, και στραγγαλίζουν χώρες αδύναμες σαν τη δικιά μας, κατευθύνουν την παραγωγή της, είτε την αγροτική είτε τη βιομηχανική, στην ασφυξία και την εγκατάλειψη που το έχουμε δει να γίνεται και στη χώρα μας. Άρα λοιπόν ο μόνος τρόπος για μια άλλη διαχείριση της οικονομίας είναι να φύγουμε από εκεί μέσα. Πρέπει να σταματήσουμε τις ιδιωτικοποιήσεις που έχει ξεκινήσει η δεξιά με το Πασόκ και τη συνέχισε μια χαρά ο ΣΥΡΙΖΑ. Να ξαναπάρουμε στα χέρια μας τη δημόσια περιουσία. Να σταματήσουμε τους πληστηριασμούς των κατοικιών των ανθρώπων, οι οποίες είναι πρώτων πυλών, θα τις δούμε δηλαδή να συμβαίνουν το επόμενο διάστημα. Να πάρουμε τις δημόσιες επιχειρήσεις, τις τράπεζες, τις υποδομές
κάτω από εργατικό έλεγχο και κοινωνικό έλεγχο, αλλά και τις ιδιωτικές οι οποίες έχουν κλείσει αφού πρώτα τις στραγγάλισαν και άφησαν πλήρωτους τους εργαζόμενούς τους, και να τις λειτουργήσουμε εμείς οι ίδιοι εργαζόμενοι, η κοινωνία η ίδια να τις λειτουργήσει κάτω από εργατικό έλεγχο. Θεωρούμε επίσης ότι πρέπει να μπει βαριά φορολογία στο κεφάλαιο, το οποίο όλο το προηγούμενο διάστημα πλούτησε και πλουτίζει πάνω στις άρκες της ελληνικής οικονομίας. Δεν είναι αλήθεια ότι χάσαμε όλοι από τα μνημόνια και από την κρίση. Υπάρχουν πάρα πολλοί οι οποίοι όλο το προηγούμενο διάστημα και φόρους δεν πλήρωναν και κέρδιζαν πάνω στη χρεοκοπία της ελληνικής οικονομίας. Να τα πάρουμε λοιπόν, να τους βάλουμε λοιπόν βαριά φορολογία και την περιουσία που δημιούργησαν κλέβοντας ουσιαστικά το δημόσιο χρήμα να την πάρουμε πίσω, για να ξεκινήσουμε με άλλους όρους να στήσουμε την ελληνική οικονομία στα πόδια της. Θεωρούμε λοιπόν ότι μεγάλοι αγώνες χρειάζονται. Αυτό είναι αλήθεια. Θεωρούμε ότι δηλαδή συνολικά, για να το βάλω έτσι κάτω από ένα τίτλο, ότι πρέπει όλη η κοινωνία και η οικονομία να μπει κάτω από τον εργατικό έλεγχο και να αρχίσει να λειτουργεί σύμφωνα με τις δικές μας ανάγκες. Να βάλω εδώ ένα μικρό αστερίσκο. Αυτό σημαίνει επίσης ότι πρέπει να βγούμε από το ΝΑΤΟ και πρέπει η χώρα μας να ξεφύγει από αυτό τον εναγκαλισμό των Ηνωμένων Πολιτειών που μας έχει βάλει ο ΣΥΡΙΖΑ το τελευταίο διάστημα. Δυστυχώς η χώρα μας φαίνεται να γίνεται και οι προηγούμενες. Απλά αυτή το κάνει με τέτοιο, πώς να το πω, με τέτοια θέρμη, και είμαστε και σε μια περίοδο που έχει μπει το ενεργειακό παιχνίδι μπροστά μας, βεβαίως, και δυστυχώς βρίσκεται πρώτον πυλών μια φοβερή πολεμική απειλή. Υπάρχει δηλαδή μεγάλος κίνδυνος να εμπλακεί η χώρα μας το επόμενο διάστημα σε πολέμους. Και ευθύνεται για το γεγονός αυτό η πολιτική που ακολουθεί ο ΣΥΡΙΖΑ, και θα την ακολουθήσει φυσικά και η Νέα Δημοκρατία το επόμενο διάστημα, ότι δηλαδή θέλει να πάρει τη θέση της Τουρκίας ως η αγαπημένη των Ηνωμένων Πολιτειών και των υπόλοιπων ιμπεριαλιστών, και να φέρει ουσιαστικά τον ανταγωνισμό που έχουμε δει να διαλύει χώρες ολόκληρες, τη Λιβύη, τη Συρία, να τον φέρει εδώ, στη γειτονιά μας, μέσα στην ποδιά μας. Όλα αυτά που γίνονται το τελευταίο διάστημα και τα οποία ντύνονται με αυτόν τον εθνικισμό, έναν πατριδοκάπηλο εθνικισμό, δεν σημαίνει ότι θέλουν να υπερασπιστούν οποιαδήποτε πατρίδα, ουσιαστικά θέλουν την πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών να εξυπηρετήσουν. Σε όλα αυτά εμείς πρέπει να πούμε ένα όχι. Νομίζω ότι μπορούμε θαυμάσια οι λαοί να συνεννοηθούμε μεταξύ μας, να βρούμε ποια είναι τα κοινά μας συμφέροντα και να ωφεληθούμε πραγματικά όλοι. Δεν ξέρω αν θες να πεις μια κουβέντα εδώ. Πρέπει να γίνουν, κυρία Κτιστάκη, αντιλαμβάνομαι, σύμφωνα με αυτά που λέτε και προτείνετε και δίνετε κατευθύνσεις, ναι, εκβάθρων πρέπει να γίνουν όλες αυτές οι αλλαγές. Ο μόνος και τα συστήματα γίνουν αυτά τα κυβερνητικά δεν τα επιτρέπουν. Έτσι, έτσι ξέρουμε αυτό. Πώς λειτουργούν. Εμείς πιστεύουμε ότι ο μόνος δρόμος είναι οι αγώνες μας. Να τους πιάσουμε από εκεί που τους αφήσαμε ένα προηγούμενο διάστημα. Έχουμε τεράστια εμπειρία εδώ στην Ελλάδα και βλέπουμε τι γίνεται και σε υπόλοιπες χώρες, όπως ας πούμε στη Γαλλία. Παγώσαμε μεγάλους αγώνες. Η αλήθεια είναι ότι κάναμε ένα μεγάλο λάθος. Δώσαμε στο ΣΥΡΙΖΑ εν λευκό τη δικαιοδοσία να διαχειριστεί τους αγώνες αυτούς, δηλαδή να τους εισπράξει, να το πούμε έτσι, και αυτός μας πρόδωσε. Αντί να τους πάρει και να τους πάει παραπέρα, να το χρησιμοποιήσει, να τους χρησιμοποιήσει, που δεν είχε και σκοπό βέβαια ποτέ, να τους χρησιμοποιήσει για να δημιουργήσει αυτό το πράγμα που περιέγραψε προηγουμένως, ναι, αυτός επέλεξε να τα βρει με τους υπεριαλιστές για να κάτσει ακόμα καλύτερα στην καρέκλα του. Μπορούμε να δούμε και τη θετική πλευρά του ότι ατονίσαμε όλα αυτά τα χρόνια και το ότι παγώσαμε τις κινητοποιήσεις. Ποια είναι η θετική πλευρά? Κάναμε ένα διάλειμμα για να επιστρέψουμε δυνατά σε νέους αγώνες. Σωστά, έτσι? Ωραία. Αν το δούμε έτσι, μπορούμε λοιπόν να πούμε ότι από αυτή την πολύ κακή εμπειρία αποδείχθηκε ότι δεν υπάρχουν σωτήρες και δεν υπάρχουν και εύκολες λύσεις για να βγούμε από την κρίση και την οικονομική χρεοκοπία στην οποία είμαστε. Είμαστε χρεοκοπημένοι. Και φοβάστε εμείς και πολλά, οι ίδιοι και πολλά πρέπει να πάρουμε που έρχονται. Η αλήθεια είναι ότι ναι, γιατί όπως είχαμε πει και την προηγούμενη φορά, όταν κάναμε έτσι την κουβέντα για τις ευρωεκλογές, το παγκόσμιο σύστημα αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε μια κρίση η οποία οξύνεται και είναι χειρότερη από αυτή που γνωρίσαμε το 8. Ο πιο δύναμος κρίκος της είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση και είμαστε μέσα σε αυτή την κατάσταση. Μέλος, ναι. Ο μόνος τρόπος λοιπόν για μας
στάση είναι να ξαναπιάσουμε τους αγώνες από εκεί που τους αφήσουμε, αφήσαμε, να παλέψουμε να υπάρχει ενότητα των αγώνων όλο το, από τώρα και μετά, ενάντια σε αυτόν τον κατακαιρματισμό που έχουμε γνωρίσει το προηγούμενο διάστημα. Γιατί αν υπάρχει ενότητα στους αγώνες, οι αγώνες μας θα είναι και αποτελεσματικοί. Το είδαμε και στην Ιερά Πέτρα. Θα πρέπει να δούμε πώς θα ξαναστήσουμε το συνδικαλιστικό κίνημα στα πόδια του, τα σωματεία να ξαναγίνουν ζωντανά σωματεία, τα οποία πραγματικά στα οποία εκφράζονται, λειτουργούν πραγματικά οι εργαζόμενοι και οι αποφάσεις τους είναι αποφάσεις των ίδιων των εργαζομένων, ενάντια σε αυτόν τον εκφυλισμό που έχουμε ζήσει το προηγούμενο διάστημα. Να αυτοοργανωθούμε σε επιτροπές αγώνα, να φτιάξουμε σωματεία εκεί που δεν υπάρχουν και να αυτοοργανωθούμε, να παλέψουμε να τη δύναμή μας, για το κάθε μας δικαίωμα, από το πιο μικρό μέχρι το πιο μεγάλο. Εμείς, για να το ολοκληρώσω, θεωρούμε ότι μέσα από αυτή τη διαδικασία θα μπορέσουμε να φτιάξουμε μια άλλη δομή εξουσίας. Εμείς το ονομάζουμε κυβέρνηση των εργαζομένων. Μια κυβέρνηση δηλαδή που δεν θα είναι ουσιαστικά υπηρέτης της αστικής τάξης, αλλά θα είναι μια δική μας κυβέρνηση που θα βγει μέσα από τους αγώνες μας. Θα είναι πραγματικά δημοκρατική. Δεν θα έχει σχέση ούτε με το αστικό κοινοβούλιο, δεν θα έχει σχέση όμως ούτε με τις ελληνικές δικτατορίες. Γιατί η ΟΚΔΕ είναι μια οργάνωση τροτσκιστική. Δεν πιστεύουμε στα οράματα τα σταλινικά. Μια κυβέρνηση που θα ανοίξει πραγματικά το δρόμο για αυτή την άλλη κοινωνία, που είναι η απάντηση στη σύψη και την παρακμή του καπιταλιστικού συστήματος, τη σοσιαλιστική κοινωνία. Αυτοοργάνωση χρειάζεται όμως καταρχήν. Έτσι, βέβαια. Αυτοοργάνωση και δύναμη που θα ξεκινήσει από την αρχή, θεωρώ. Πρέπει να κλείσουμε. Ωραία. Τι έχετε έτοιμο για λοιπόν, το επόμενο εμείς Σάββατο? Το Σάββατο, αυτό το Σάββατο, στις 18:30 στη μικρή αίθουσα του Μελίνα Μερκούρη, καλούμε τον κόσμο να έρθει να συζητήσουμε πολύ πιο αναλυτικά αυτά που είπα και πολλά άλλα, να παρουσιάσουμε και την πώς βλέπουμε τη σημερινή κατάσταση στην Ελλάδα αλλά και όχι μόνο, να αναλύσουμε ακόμα καλύτερα το πρόγραμμά μας και να δούμε πώς θα προχωρήσουμε από τις 8 του μήνα με αγώνες, όπως είπα προηγουμένως, πώς μπορούμε να αρχίσουμε σιγά σιγά να αναστρέφουμε την αρνητική κατάσταση που υπάρχει στο εργατικό και στο συνδικαλιστικό κίνημα και θα να μπορέσουμε να... Θα εγώ γίνει και διάλογος βεβαίως, με τους παρευρισκόμενους. Καλούμε λοιπόν εκεί και καλούμε πρώτα και κύρια πέρα από εκεί τον κόσμο να μην σκύψει το κεφάλι, ξαναείπα να μην υποκύψει στο δίλημα ποιος από όλους αυτούς θα διαχειριστεί καλύτερα την κατάσταση, κανείς δεν θα τη διαχειριστεί, εμείς οι ίδιοι πρέπει να πάρουμε τις στοιχείες μας στα χέρια μας. Μάλιστα, 18:30 το απόγευμα του Σαββάτου, καλή επιτυχία κυρία Κτιστάκη, από εδώ από την Ιερά Πέτρα για όλο το Λασίθι, υποψήφια βουλευτής της ΟΚΔΕ. Ναι. Να είστε καλά, καλή επιτυχία, καλημέρα, ευχαριστώ.